έχουμε λίγο ακόμα για κραφτή και λόγω ενός δυστάνης του γεγονότος θα μιλήσουμε και για αυτή. Ενός δυστάνης του γεγονότος, νόμιζα ότι κάποιο κρασί δεν συμπρίτηκε. Θα γίνει κρυβή, αυτό ήταν το πιο δυνατό. Εγώ δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα φτιάχνω. Δεν τα φτιάχνεις, ναι. Τρελός είναι. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε φίλες και φίλοι τον Σωτήρη Γεωργίου, τον δικό μας άνθρωπο. Γεια σας, Τάσα, γεια σας, Τόνη. Γεια σας, Σωτήρη. Πριν αρχίσουμε να πούμε τα ωραία θέματα που έχουμε για σήμερα, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής για το σινεμά με την Ατάσα και για μια ιστορία. Υπήρχε κάποιος Έλληνας σκηνοθέτης, ο οποίος είχε φάει μια πλασιά να κάνει μια αστόμαυρη ελληνική ταινία. Αυτή, σε αυτήν την αστόμαυρη ελληνική ταινία όμως, κάποια στιγμή ήταν μια αρχαίος Έλληνας κτλ. Το ήθελε τα φύλλα των δέντρων να βάφονται κόκκινα από το αίμα των πατριωτών και καλά που πήραν τη μέρα στη μάχη. Και τα άλογα να είναι πράσινα. Λοιπόν, βρήκαν ειδικές μπογιές να τις αντέχει το ζώο. Τα βάψανε, τα άλογα πράσινα. Βάψανε και κόκκινα τα φύλλα των. Κάτι μου θυμίζει, πρέπει να το έχω ακούσει. Λοιπόν, το γυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Είπε παλιά εποχή που δεν βλέπανε με βίντεο ασύ. Το βλέπα στο εργαστήριο. Ναι, ναι, ναι. Μόνο εκείνη η σκηνή ήταν. Α, εκείνη τη σκηνή θα έβγαινε με χρωμοφίλ. Υπάρχει ένα στάδιο στο σινεμά που λέγεται Εταλονάζ, παλιά στο σινεμά. Το Εταλονάζ τι ήταν, πώς θα χρωματιστεί, ο τύπος του χρωματισμού της ταινίας. Δηλαδή, αν θα είναι κόκκινο, έντονο, δηλαδή, στα 70's ήταν πολύ έντονα τα κόκκινα, τα πράσινα χρώματα. Αυτό είναι, λέγεται Εταλονάζ.